Ο κλάδος της αγροδιατροφής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατάφερε να αναδείξει τη δυναμική του κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, αυξάνοντας τόσο τις εξαγωγές όσο και την κατανάλωση ορισμένων προϊόντων εντός συνόρων. Αυτό τονίζει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σωτήρης μπάτο κατά τον απολογισμό των πεμπραγμένων της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος για το 2021 είναι η διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με το τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού, ώστε να αποκτήσει προστιθέμενη αξία τόσο το αγροτικό όσο και το τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν του τόπου. Μέσα από αυτή τη διασύνδεση, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μπάτου, θα δημιουργηθούν επίση νέε θέσει εργασία. Ενώ θα διευρυνθούν και άλλοι δύο θεσμοί τη περιφέρεια με θεωτικό πρόσημο, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη και η Μακεδονική Κουζίνα. Ο Αντιπεριφερειάρχη τόνισε ότι οι δύο αυτοί θεσμοί, παρά την πανδημία, άρχισαν να αποκτούν αναγνωρισιμότητα το 2020 παγκοσμίω και να φέρνουν ωφέλη. Όπω τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπάτο, η θεσμοθέτηση τη αγροδιατροφική σύμπραξη και η δημιουργία τη μακεδονική κουζίνα ήταν δύο σημαντικέ πρωτοβουλίε που ανέλαβε η περιφέρεια και που απέδωσαν τα μέγιστα, δικαιώνοντα τι προσπάθειε και τι στρατηγικέ επιλογέ τη διοίκηση. Ο αγροτικό τομέα αναπτύσσεται συνεχώ στην κεντρική Μακεδονία, όταν αντίστοιχα σε άλλε περιοχέ τη χώρα συρρυκνώνεται. Η περιφέρεια είναι σταθερά πρώτη σε αγροτική παραγωγή και εξαγωγέ τροφίμων και αγροτικών προϊόντων με το ποσοστό της αγροτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας να κινείται ανωδικά και σταθερά άνω του 25%. Ο πρωτογενής τομέας της περιφέρειας συμμετέχει κατά 26% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο χώρας, καταδεικνύοντας τον κομπικό ρόλο του πρωτογενού τομέα στο αναπτυξιακό μοντέλο της περιφέρειας. Στόχος τώρα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού διεθνούς brand name για τα αγροδιατροφικά της προϊόντα, η προσπάθεια που γίνεται υποστηρίζεται από την Περιφέρεια με μια μεγάλη καμπάνια προβολή και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων τη Κεντρική Μακεδονία σε εκθέσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και με εξειδικευμένε εξωστρεφεί δράσει. Η Περιφέρεια έχει καταρτήσει το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράση για την Προβολή και Προώθηση των Αγροδιατροφικών Προϊόντων 2021-2023. Αναφορικά με του πόρου που διαχειρίστηκε, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μπάτος επεσήμανε ότι μέσω του αρμόδιου Υπουργείου κατανεμήθηκαν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 148 εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 600 εκατομμύρια ευρώ που κατανεμήθηκαν σε όλη τη χώρα.